Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Βουγγέλη, καταρχήν, πείτε μας εσείς μάλλον λίγο το πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει σήμερα το απόγευμα για να εκφράσουμε και εμείς τις απορίες μας. Από την προηγούμενη περίοδο και από την προηγούμενη σύσκεψη που είχαμε κάνει της Επιτροπής Αγώνα, η οποία βέβαια είχε γίνει ένα μήνα περίπου πριν τις εκλογές, 1,5 μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές, υπάρχουν εξελίξεις στο χώρο της υγείας τόσο σε επίπεδο πανελλαδικό όσο και σε επίπεδο περιοχής. Έχουμε επίσης πλέον μια εμπειρία και απτά παραδείγματα του που μας οδήγησε η περίφημη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τη δημιουργία του ΠΕΔΙ και τη λειτουργία της μονάδας εδώ στην Πρέβεζα. Έχουμε επίσης εξελίξεις στο χώρο του νοσοκομείου που από τώρα μπορώ να σας πω ότι δεν είναι καλές, με την έννοια της στελέχωσης του νοσοκομείου. Έχουμε σοβαρότατα προβλήματα πλέον και σε μεγάλες κλινικές του νοσοκομείου από την πλευρά της στελέχωσης. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης μια κοινή υπουργική απόφαση για το θέμα της νοσηλείας των ανασφαλίστων, η οποία μάλιστα διατυμπανίστηκε από τον απερθέντα Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, σαν ένα πολύ καλό μέτρο για τους ανασφάλιστους. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, και αυτό θα αποδειχθεί και απόψε το απόγευμα στη συζήτηση που θα έχουμε στο εργατικό κέντρο. Mm-hmm. Και βεβαίως εκτιμούμε εμείς ότι πλέον είναι η ώρα η ίδια η κοινωνία της πόλης συνολικά να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Το νοσοκομείο κινδυνεύει, επαναλαμβάνω, και δεν είναι κινδυνολογία αυτή, η λειτουργία του νοσοκομείου κινδυνεύει μέσα στο καλοκαίρι. Πιστεύω ότι όλη η κοινωνία χρειάζεται ένα νοσοκομείο που να καλύπτει με ασφάλεια τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Το έχουμε ανάγκη όλοι, το έχουν ανάγκη οι γονείς μας, το έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, το έχουν ανάγκη οι συγγενείς μας, οι διπλανοί μας, οι γείτονές μας, και πιστεύω ότι είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων και αν θέλετε και των μεγάλων κινητοποιήσεων. Θέλω να πω με αυτό ότι πλέον οι κινητοποιήσεις, πέρα από κάποιες εκδηλώσεις που θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο, από εκεί και μετά θα έχουμε και προτάσεις για κάποιες κινητοποιήσεις που τέλος πάντων πρέπει να πάρουν ένα πιο δυναμικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνω, ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι πώς θα οργανώσετε λοιπόν όλες αυτές τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις σας. Κύριε Βουγγέλη, μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το συζητήσουμε και μαζί. Βγάλετε και μια ανακοίνωση βέβαια και στο blog σας. Το γεγονός ότι τελικά δεν χαρακτηρίστηκε το νοσοκομείο σαν περιοχή άγωνη ή προβληματική, όπως μας έλεγε και ξανά λέγε και ο κύριος Γεωργιάδης, το είχε πει εδώ, και ο κύριος Μπέζας το είχε πει στην συνάντηση τύπου που είχε παραχωρήσει στο νοσοκομείο, και με πολύ έμφαση κιόλας το είχαν τονίσει. Όταν ήρθε ο κύριος Μπέζας το Γενάρη στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, είχαμε και εμείς σαν σωματείο συνάντηση μαζί του, παρουσία και άλλων κυβερνητικών παραγόντων αλλά και στελεχών που είχαν σχέση με την υγεία και γενικότερα πολιτικών παραγόντων της Πρέβεζας, και βεβαίως όλοι ήμασταν μαζί στη συνέντευξη που έδωσε. Μετά το τέλος της συνέντευξης η εκτίμηση δικιά μας ήταν ότι όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Μπέζας ήταν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Τότε βέβαια φάνηκε σε ένα τμήμα του πληθυσμού της πόλης μας σκληρή η δήλωση δικιά μας. Mm-hmm. Αποδεικνύεται όμως ότι ήταν μάλλον μαλακή για αυτά που υποσχέθηκε ο κύριος Υφυπουργός και αυτά που βλέπουμε σήμερα μπροστά μας. Υποσχέθηκε μια 24-ωρη λειτουργία του ΠΕΔΙ, του κέντρου δηλαδή του πρώην πολυιατρίων του ΕΟΠΗ. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί με 4-5 γιατρούς το συγκεκριμένο κέντρο, αντί για 24-ωρη λειτουργία ενός αστικού κέντρου υγείας που είχε υποσχεθεί. Μας είχε υποσχεθεί καλύτερες μέρες στο νοσοκομείο. Σας διαβεβαιώνω και με αριθμητικά δεδομένα τα οποία θα δώσουμε σήμερα το απόγευμα ότι από τότε μέχρι τώρα έρχονται χειρότερες μέρες στο νοσοκομείο, και βεβαίως υποσχέθηκε ότι θα δώσει αυτό το κίνητρο ώστε να προσέρχονται πιο εύκολα οι επικουρικοί γιατροί. Όπως γνωρίζουν ή αν δεν γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, μπορώ να το πω τώρα, οι επικουρικοί γιατροί είναι γιατροί με συμβάσεις ενός έτους που έρχονται για να συμπληρώσουν κάποια κενά στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Έδωσε λοιπόν, υποτίθεται, την δυνατότητα, θα έδινε τη δυνατότητα και στην περιοχή τη δικιά μας και στο νοσοκομείο μας, αφού χαρακτηριστεί σαν άγωνη και προβληματική,
να μπορεί να κάνει συμβάσεις με γιατρούς τριετής. Έτσι. Αυτό είναι ένα κίνητρο προσέλκυσης, γιατί ξέρετε, αλλιώς βλέπει ένας γιατρός όταν ξέρει ότι θα πάει σε ένα νοσοκομείο, θα πάρει 1000 ευρώ, γιατί μην νομίζετε ότι είναι και παραπάνω τα λεφτά που παίρνει. Θα κάθεται εκεί και θα βρίσκεται 7 με 10 μέρες με τις εφημερίες μέσα στο νοσοκομείο και στο τέλος 11 μήνες, 12 μετά την σύμβασή του θα σηκωθεί και θα φύγει. Δεν είναι εύκολο επίσης όταν έχει μια οικογένεια. Ήταν λοιπόν ένα κίνητρο προσέλκυσης επικουρικών γιατρών. Και βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία, αν δεν τη γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, μπορώ να τους πω μερικά στοιχεία. Έχει όλο το νομό Θεσπρωτείας στις άγονες προβληματικές περιοχές. Έχει όλο το νομό Λευκάδας. Ήταν και ο υπουργός από εκεί, από Θεσπρωτεία. Και από την Πρέβεζα, το Καναλάκι και το Θεσπρωτικό. Σαν άγονες. Άφησε δηλαδή έξω την πόλη της Πρέβεζας, στην οποία βρίσκεται και το νοσοκομείο. Πιστεύετε δηλαδή, κύριε Βουγγέλη, ότι είναι συντεταγμένη κίνηση να κλείσει το νοσοκομείο της Πρέβεζας? Ότι υπάρχει... Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει σχέδιο υποβάθμισης του νοσοκομείου της Πρέβεζας πριν 10 μέρες περίπου. Η Γενική Γραμματέας του Δημόσιας Υγείας, η κυρία Παπανικολάου, σε ένα συνέδριο είπε επί λέξη ότι, είναι καιρό, ότι δεν μπορούμε με αυτά τα χρήματα που έχουμε στους προϋπολογισμούς να συντηρήσουμε τα 95 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου νοσοκομεία τα οποία έχουμε, και ότι όλα τα νοσοκομεία τα οποία έχουν μια πληρότητα της τάξης του 50 και 40% πρέπει να μετατραπούν σε κέντρα υγείας. Επιλέξει, το είπε κύριε Μίχο. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα. Επιλέξει. Αυτή είναι η προοπτική που έχουν για τα μικρά νοσοκομεία. Ορισμένα από αυτά που βρίσκονται σε τουριστικές, σε άκρως τουριστικές περιοχές, προφανώς και θα τα κρατήσουν ή ίσως και να τα αναβαθμίσουν ή να τα προσανατολίσουν προς τον ιατρικό τουρισμό, π.χ. Λευκάδα. Ορισμένα άλλα θα πάρουν την πορεία που έχουν προγραμματίσει. Είναι συντεταγμένο σχέδιο, το λέμε από χρόνια αυτό το πράγμα. Και μέσα σε αυτά τα νοσοκομεία, είτε το διαψεύδουν είτε όχι οι κυβερνητικοί παράγοντες, είναι και το δικό μας. Και εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε υποχρέωση σαν εργαζόμενοι να το πούμε την αλήθεια στην κοινωνία, να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία, να πάρει η κοινωνία της Πρέβεζας στα χέρια της την υπόθεση, να υπερασπίσει το νοσοκομείο, να κρατήσει το νοσοκομείο και επιπλέον να το αναβαθμίσει το νοσοκομείο. Γιατί έχουμε ανάγκη τελικά σαν περιοχή και σαν νομός από ένα νοσοκομείο που να παρέχει με ασφάλεια δευτεροβάθμια περίθαλψη. Μην ξεχνάτε, πριν από λίγες μέρες υπήρξε και μία ανάρτηση, είδα σε τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω ότι και εσείς στο σταθμό σας το είχατε. Ο μισός πληθυσμός της Πρέβεζας είναι συνταξιούχοι, αν δεν κάνω λάθος. Ξέρετε, πρακτικά αυτό σημαίνει, χωρίς να υπάρχει μια μεγάλη ακρίβεια, αλλά σε μεγάλο βαθμό ακρίβεια, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας, έτσι, τρίτης ηλικίας. Ξέρετε ότι πολύ περισσότερο οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας έχουν ανάγκη από νοσοκομεία. Ένας νέος άνθρωπος μπορεί να μην το έχει τόσο ανάγκη, να έχει ανάγκη, αν θέλετε, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ένα γιατρό που πρέπει να πάει να κάνει κάποιες προληπτικές εξετάσεις κτλ. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει ανάγκη και το νοσοκομείο, γιατί ξέρετε ότι από μια ηλικία και μετά εμφανίζονται και είναι φυσιολογικό αυτό, νόση φθοράς και προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη. Το έχει ανάγκη ο νομός, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και πληθυσμιακά και ηλικιακά το νοσοκομείο, πέρα από τα άλλα. Οπότε κύριε Βουγγέλη, εσείς μείνατε στις εξαγγελίες και στις υποσχέσεις και άλλα είναι τα πρακτικά, άλλα πράγματα συμβαίνουν, να είπαμε πια. Εσείς πώς θα κινηθείτε τώρα όμως, δηλαδή κάπως κάτι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε, θα σας τα πω και από χοντρικά αυτά που θα συζητήσουμε το απόγευμα. Ένα ζήτημα είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια ενημερωτική καμπάνια, γιατί υπάρχουν τμήματα του πληθυσμού μας στην πόλη και στο νομό ευρύτερα στα χωριά, τα οποία δεν έχουν ακριβή γνώση του τι συμβαίνει στο νοσοκομείο και στην υγεία γενικά. Και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς τους συμπολίτες μας, επειδή δεν τα γνωρίζουν, στρέφονται όταν έρχονται και βλέπουν την κατάσταση αυτή μέσα στο νοσοκομείο, δηλαδή δεν εξυπηρετούνται στο βαθμό που θα ήθελαν, λόγω των τεράστιων ελλείψεων και των προβλημάτων που υπάρχουν, συνήθως στρέφουν την οργή τους απέναντι στο προσωπικό, ενώ δεν θα έπρεπε. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δεύτερον, θα υπάρξουν κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες θα φροντίσουμε να έχουν έναν χαρακτήρα μαζικό, με την έννοια ότι δεν θα είναι μόνο κάποιες μια ξερή ομιλία, μπορεί να έχει και ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα, μπορεί να υπάρχουν δρόμενα κτλ. Τρίτο στοιχείο, θα υπάρχει μια κεντρική εκδήλωση στην Πρέβεζα μέσα του καλοκαιριού προς το τέλη Ιουλίου με Αύγουστο, αυτή είναι η σκέψη μας. Και βεβαίως, κοιτάξτε, πρέπει να μπει ένα ζήτημα μεγάλο. Πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση
που ας με συγχωρέσετε για την έκφραση που θα πω και ας με συγχωρέσουν και οι ακροατές μας, πρέπει να κόψει κόλους. Τι θέλω να πω? Ότι πρέπει να υπάρξει μια μαζική παρέμβαση της κοινωνίας της Πρέβεζας, είτε στην πόλη είτε κάτω στην Αθήνα, στο Υπουργείο, με θέμα το τι θα γίνει με την υγεία, με τα κέντρα υγείας, με την μονάδα του, την πρώην μονάδα του ΕΟΠΗ και το νοσοκομείο στην πόλη μας. Είναι πολύ σημαντικό. Τι θέλω να πω? Ιδού η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Όσοι λένε ότι ενδιαφέρονται για την υγεία και το νοσοκομείο, η πρότασή μας είναι να μπουν λεωφορεία από εδώ, από την Πρέβεζα, 20-30-40, να κατέβουν οι Πρεβεζάνοι στο Υπουργείο Υγείας και να υπάρξει μια επιτροπή που να ανέβει πάνω στον Υπουργό με 400-500 χίλιους Πρεβεζάνους, τόσο από εδώ από την Πρέβεζα όσο και από την αδελφότητα των Πρεβεζάνων της Αθήνας από κάτω, και να πάρουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τι θα κάνει με το νοσοκομείο, τι θα κάνει με τα κέντρα υγείας κτλ. Χρειάζεται δηλαδή κάποιες πια μορφές κινητοποιήσεων τέτοιες που να πιέσουν, να δημιουργήσουν σοκ. Αλλιώς δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Το να αποφασίζει κάθε πολιτικός παράγοντας να πηγαίνει να έχει μια συνάντηση με τον Υπουργό, ξέρετε τι κάνουν εκεί, κύριε Μίχο? Συνήθως τους χτυπάνε στην πλάτη, τους κερνάνε και ένα καφέ και τους λένε ναι, θα τα δούμε, είναι στα σχέδιά μας κλπ. Έρχονται εδώ στην Πρέβεζα τώρα και μας μεταφέρουν τις υποσχέσεις. Θα έχουμε και νέο Υπουργό τώρα, τον κύριο Βορύδη. Ναι, κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται η πολιτική ίδια θα ακολουθηθεί. Εξάλλου το είπε, από ό,τι είδα κατά τη διάρκεια της παράδοσης παραλαβής, είδα τον κύριο Βορύδη να λέει, επιλέξει ότι ο κύριος Γεωργιάδης ήταν ο μεγαλύτερος μεταρρυθμιστής στην υγεία στη χώρα μας και ότι οι μεταρρυθμίσεις που έκανε θα παραμείνουν και όσες άφησε και δεν έχουν τελειώσει ακόμα θα συνεχιστούν σε αυτό το πλαίσιο. Άρα θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Μάλιστα. Η άποψή μας είναι ότι μπορεί να είναι και πιο σκληρή. Λοιπόν, κύριε Βουγγέλη, θα έχετε απόψε την συνάντηση. Τη σύσκεψη που θα συζητηθούν όλα αυτά και πιο αναλυτικά. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες ημέρες να τα δούμε, να δούμε και τα στοιχεία που θα δώσετε, όπως μας είπατε, το απόγευμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Βουγγέλη.